ήταν επίσης συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό και τι ζητήσατε και αν λάβατε κάποια δέσμευση. Η συζήτηση που είχαμε ήταν με τους συναδέλφους, άλλους δύο συναδέλφους Βρετάνης και με τους επιστημονικούς φορείς. Ήταν πραγματικά μια επιστημονική συζήτηση, διότι ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί όχι μόνο άκουσαν, αλλά στοχεύσαν με πλάκι σε συζήτηση και εξειδικεύτηκαν θέματα της αρμοδιότητος του καθενός. Ο δε κύριος Πρωθυπουργός πραγματικά ενέσκυψε στα θέματα τα οποία θέσαμε τόσο ως ακαδημαϊκοί όσο και οι συνάδελφοι των ερευνητικών ειδημάτων ή των άλλων επιμελητηρίων. Όσον αφορά τα θέματα τα καθαρά ακαδημαϊκά, εκείνα που εγώ έθεσα ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχετίζονται αφενός με την δυνατότητα η οποία θα πρέπει να παρέχεται. Έχει ήδη δοθεί, αλλά και στη συνέχεια θα πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη μέσα από αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την ελευθερία, την ακαδημαϊκή ελευθερία. Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την χρηματοδότηση των πανεπιστημίων γενικότερα της αγορά της εκπαίδευσης και πραγματικά θέματα τα οποία αφορούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σχετίζονται με τη συμβολή του Αριστοτελείου στην εθνική στρατηγική της έρευνας και τουλάχιστον έτεινε και ο Πρωθυπουργός, ο Ομόνιμος Υπουργός και ο Υπουργός επίκοντους σε όλες τις παρατηρήσεις και σε όλες τις τους οραματικούς στόχους του Αριστοτελείου που σχετίζονται με την συμβολή σε αυτή την εθνική στρατηγική αφενός και αφετέρου στην αξιοποίηση της περιουσίας στην ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα της χρήσης των κονδυλίων της έρευνας και φυσικά σε ό,τι σχετίζεται με την καθημερινότητα η οποία όπως πιστεύω καταλαβαίνετε η καθημερινότητα στο Αριστοτέλειο έχει πλέον αλλάξει και μέσα στους χώρους μας, πραγματικά είναι μια απλή, ακαδημαϊκή καθημερινότητα όπως όλα τα σοβαρά πανεπιστημιακά.